Ένας 37χρονος δημοσιογράφος, ο Αντώνης Χρυσουλάκης, έχασε τη ζωή του το πρωί από φωτιά που ξέσπασε μέσα στο διαμέρισμά του στην πλατεία Αττικής. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καλύψει την πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας και είχε στείλει το τελευταίο του ρεπορτάζ. Σκόρασε από τη δουλειά και ήρθε για ύπνο. Μπήκε μέσα και έγινε, ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Συντετριμμένος ο θείος του δημοσιογράφου, Αντώνη Χρυσουλάκη, ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ο 37χρονος χάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε μια φωτιά που ξέσπασε μέσα στο διαμέρισμά του. Έμενε σε ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Αιγαίο στην πλατεία Αττικής. Στις 8 το πρωί, περίοικοι είδαν μαύρους καπνούς να βγαίνουν μέσα από το σπίτι. Άκουσα φωνές, βγαίνω έξω, βλέπω αυτές που σβήνουν φωτιά. Όμως τα χάσα από τις φωνές, λέω τι είναι, βλέπω κάτι σκάλα, βγαίνω να. Από το μπαλκόνι είχαν βγει. Λίγα μέτρα μακριά, σε άλλη πολυκατοικία μένουν οι γονείς του, που γρήγορα άκουσαν και εκείνοι τις φωνές. Οι συγγενείς του Αντώνη Χρυσουλάκη, που μένουν σε κοντινή απόσταση, κάλεσαν αμέσως την πυροσβεστική, μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, η φωτιά είχε σβήσει. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ξέσπασε από την κουζίνα. Εκεί βρήκαν ένα μαγειρικό σκεύωσε πάνω στην ηλεκτρική συσκευή. Ο 37χρονος δημοσιογράφος εντοπίστηκε με εγκάβματα σε χώρο μεταξύ του υπνοδωματίου και της κουζίνας. Η κάμερα των παραπολιτικών.gr βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Ο Αντώνης είχε πάθος με τη δημοσιογραφία. Δύο ώρες νωρίτερα, και ενώ είχε σχολάσει από τον μπάρο που εργαζόταν για επιπλέον χρήματα, πληροφορήθηκε για μια πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Παρά την κούρασή του, πήγε για ρεπορτάζ και αυτή η είδηση ήταν το τελευταίο κείμενο που έστειλε στην ιστοσελίδα. Ο θάνατός του συγκλώνησε τους συναδέλφους που τον γνώριζαν και τους συνεργάτες του στα παραπολιτικά, που με δάκρυα στα μάτια του αφιέρωσαν το κεντρικό θέμα. Ο εκδότης τον αποχαιρέτησε μέσα από μια ανάρτησή του στα social media. Ένα από τα καλύτερα παιδιά που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ. Νέος δημοσιογράφος που αντιμετώπιζε τη δουλειά με μεράκι. Είχε όνειρα για τη ζωή και το έλεγε. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έγινε ένα απόσπαστο μέλος της οικογένειας των παραπολιτικών. Έφυγε άδικα σήμερα το πρωί, έχοντας στείλει στις 6:30 το τελευταίο του κείμενο. Καλό ταξίδι, φίλε. Ο Αντώνης Χρυσουλάκης ανήκε στη νέα γενιά των μάχημων δημοσιογράφων. Είχε δίψα για την είδηση και το παρασκήνιό της.